Από σήμερα έως και την Κυριακή στο Μπουσουλοπούλιο Θέατρο θα διεξαχθεί το πρώτο φεστιβάλ μαθητικής καλλιτεχνικής δημιουργίας έκφρασης του Δήμου Άργους Μυκηνών. Πάρα πολλά σχολεία του Δήμου συμμετέχουν στο φεστιβάλ με τους μαθητές να μας αποκαλύπτουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες. Το φεστιβάλ, το νέο φεστιβάλ μάλλον, το πρώτο του νέου διευρυμένου Δήμου Άργους Μυκηνών, έτσι όπως το εμπνευστήκαμε, είναι πλέον γεγονός. Ξεκινάει σήμερα, θα συμμετέχουν δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, στα οποία θα δώσουμε πεδίο δράσης στα παιδιά, στο Μπουσουλοπούλιο Θέατρο, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν καλλιτεχνικά, έτσι όπως έχουν μάθει ή από τις εμπειρίες τους μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης ή από έξω από διάφορες δραστηριότητες που βγαίνουν. Θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να συμμετέχει, να τους ενθαρρύνει, να τα χειροκροτήσει τα παιδιά αυτά, γιατί έτσι, εκτός από το να τα βοηθήσουμε να εκφραστούν και να δημιουργήσουν έτσι όπως γνωρίζουν αυτά, βοηθάμε και στην ανάταση του πολιτισμού μας, στην παραγωγή του πολιτισμού που πλέον διαθέτει πάρα πολύ η περιοχή μας. Είναι από τη Δευτέρα και την Κυριακή ώρες. Θα ξεκινήσει από σήμερα, Τρίτη, 5 η ώρα το απόγευμα. Σήμερα θα γίνει μια έκθεση εντύπων που έχουν δημιουργήσει τα παιδιά. Είναι από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Και στις 5 ώρα επίσης θα γίνει και η παρουσίασή τους μέσα από τις καινούργιες τεχνολογίες, τα PowerPoint και το μέσο projector στην οθόνη στο Μπουσουλοπούλιο Θέατρο. Επίσης στις 7 η ώρα θα ξεκινήσουν ουσιαστικά τα διάφορα μουσικά συνόλα, μουσικοχορευτικά, που θα μας παρουσιάσουν το Δημοτικό Σχολείο Κεφαλαρίου, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Άργους και το νέο σχολείο του Αθηνεργού, το Ιδιωτικό Σχολείο Αθηνεργού. Θα θέλαμε πάλι να καλέσουμε όλο τον κόσμο, να βοηθήσουμε τα παιδιά, να τα ενθαρρύνουμε, να παράγουμε και εμείς πολιτισμό και να δημιουργήσουμε και να δώσουμε μια ξεχωριστή νότητα στην πόλη μας. Η ανταπόκριση στο πρώτο φεστιβάλ μαθητικής καλλιτεχνικής δημιουργικής έκφρασης του Δήμου Άργους Μυκηνών είναι μοναδική. Πλήθος σχολείων και τμήματων σχολείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, έχουν ανταποκριθεί μέσα από πολλές μορφές της τέχνης. Από το έντυπο, από το ζωγραφική, από τη φωτογραφία, από το animation, από το θέατρο, τη μουσική. Ένα πλήθος δημιουργικών εκφράσεων που θα παρουσιαστούν αυτή την εβδομάδα σε ένα φεστιβάλ αισιοδοξίας, θα έλεγα εγώ. Μαθητές, η όλη μαθητική κοινότητα και η κοινότητα των καθηγητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας θα συγκεντρωθούν στο Μπουσουλοπούλιο σε αυτή την γιορτή της χαράς. Πρέπει να πούμε ότι το φεστιβάλ γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αργολίδας, το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων, που βεβαίως πολύ ευχαριστούμε για την συνεργασία και την ανταπόκριση που κάθε φορά μας επιφυλάσσει. 5 με 9 κάθε φορά. Δεν είναι πάντα 5 με 9, κάποιες φορές είναι 6 με 9. Είναι τόσο μεγάλο το πρόγραμμα που δεν ήταν εύκολο να το ρυθμίσουμε με σταθερές ώρες έναρξης και τέλους.